Το σχολείο. Γεια σου! Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω! Ελπίζω να έχεις ετοιμαστεί για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων. Εμείς πάμε στο σχολείο. Θα θέλες να έρθεις κι εσύ! Έχουμε σχολείο σήμερα. Θα θέλεις να έρθεις κι εσύ. Ο Μίμης ανυπομονεί να αρχίσει να μετράει κύβου σήμερα. Και ο Ζήσης θέλει να τελειώσει την εικόνα του με τα ζώα. Ελπίζω να μην χρησιμοποιήσει κανένα στον πίνακα. Θα ήθελα να εξασκηθώ στα γράμματα. Αχ, ακούω το κουδούνι. Πάμε! Γεια σου! Αυτή είναι η τάξη μας στο σχολείο. Είναι ώρα για ελεύθερη δραστηριότητα. Έτσι μπορούμε να επιλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Εγώ κάνω ζωγραφιές με πολλά φωτεινά χρώματα. Εγώ μετράω με αυτούς τους κύβους με αριθμούς. Εγώ έχω γεμίσει κόλλα. Μια και κολλάω στον τοίχο ζωγραφιές με ζώα. Εγώ έχω γεμίσει κοιμωλία γιατί γράφω γράμματα στον πίνακα. Με ποιο γράμμα αρχίζει η λέξη σχολείο? Το σχολείο αρχίζει με σίγμα. Κοίτα, έγραψα το γράμμα σίγμα. Τι άλλο αρχίζει με σίγμα? Ε, το σαλάμι. Το σίσι αρχίζει με σίγμα. Α, ναι! Σχολείο, σαλάμι και σίσι. Μου αρέσει το σαλάμι. Μην ανησυχείς, σίσι, Είναι σχεδόν ώρα για μεσημεριανό. Όπου να είναι θα κολατσίσεις. Σίσι, κοίταξε το φόρεμά σου. Όχι, όχι. Έχω ένα μεγάλο λεκέ από μπογιά. Έπρεπε να είχες φορέσει ποδιά. Τώρα είναι πολύ αργά. Προσπάθησε να μην λερώσεις με μπογιές του σκύβους με τους αριθμούς μου. Θέλεις να εξερευνήσεις την τάξη μας. Κάνε κλικ τριγύρω και δες τι θα συμβεί. Ποιος το πέταξε αυτό?

βλέπεις ότι ορισμένα από αυτά τα ζώα έχουν διαφορετικά χρώματα και σχέδια. Όπως η ρηγοτή μπλούζα σου; Ναι, ορισμένα ζώα έχουν ραβδώσει όπως η τίγρη. Τι ήταν αυτό φιφι; Υποτίθεται ότι ήταν τίγρη. Πολύ τρομακτικό. <χει> Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι μου με τα σχέδια των ζώων. Ώρα να ψάξουμε για βούλες. Γεια σου. Ενώ έφτιαχνα το κολάζ με τα ζώα, μου ήρθαν στο μυαλό όλα τα διαφορετικά χρώματα και σχέδια που έχουν τα ζώα. Ξέρεις γιατί ορισμένα πλάσματα έχουν βούλες και άλλα ρευδώσεις πολλά ζωάκια έχουν χρώματα ή σχέδια που τα βοηθούν να κρύβονται ή να πλησιάζουν κρυφά άλλα ζωάκια. Έχω ένα παιχνίδι για να παίξεις όπου πρέπει να ταιριάξει τα σχέδια με τα ζωάκια. Πρώτα θα σου δείξω ένα ζωάκι και θα σου δώσω κάποιες πληροφορίες γι' αυτό. Μετά πρέπει να κάνεις κλικ στο χρώμα ή στο σχέδιο που νομίζεις ότι του ταιριάζει. Όταν βρεις έξι ζωάκια, θα σου χαρίσω ένα πολύχρωμο κομμάτι του παζλ. Κάνε μια προσπάθεια. Να το πρώτο ζωάκι. <Ρι> Αυτή η ψηλή φιγούρα είναι μια καμιλοπάρδαλη. Στις καμιλοπαρδάλεις αρέσει να τρώνε φύλλα, κλαδάκια και φρούτα. Έχουν ένα σχέδιο με μπαλώματα στο δέρμα τους που τις βοηθά να κρύβονται όταν στέκονται δίπλα σε δέντρα. Βλέπεις το σχέδιο της Καμιλοπάρδαλης. Πολύ αστείο χρώμα έβαλε σε αυτό το ζωάκι. Διάλεξε τώρα το χρώμα που του ταιριάζει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η καμιλοπάρδαλη έχει καφέ μπαλώματα στο ανοιχτόχρωμο καφέ τρίχωμά τη. Να ένα τσίτα! Αυτό το μεγάλο ελουροϊδές είναι το ταχύτερο ζώο στη γη. Η γούνα του το βοηθά να κρύβεται στα χορτάρια και στις σκιές των δέντρων στην Αφρική όταν βγαίνει για κυνήγι. Ποιο είναι το σχέδιό του? το ξετρύπωσες. Το τσίτα έχει σκούρες καφέ κυλίδες στο ανοιχτόχρωμο καφέ τρίχωμά του. Αυτή είναι μια πεταλουδίτσα της νύχτας. Το σχέδιο στα φτερά της τρομάζει τα πουλιά και τα άλλα ζώα που ίσως θελήσουν να τη φάνε. Το σχέδιό της μοιάζει με δύο μεγάλα τρομαχτικά μάτια. Μπορείς να δεις ένα τέτοιο σχέδιο. Έκανε τη σωστή επιλογή. Η πεταλουδίτσα της νύχτας έχει καφέ φτερά για να κρύβεται στους κορμούς των δέντρων και δύο βούλες σαν μάτια πάνω στα κόκκινα φτερά της. Τι σχέδιο έχει η μπλούζα μου, κόκκινε ρίγε σε κίτρινο φόντο ή κίτρινε ρίγε σε κόκκινο φόντο. Δεν είμαι σίγουρο. Mm. Αυτή είναι μια Ολλανδέζικη αγελάδα. Η αγελάδα αυτή είναι πολύ δημοφιλή γιατί παράγει περισσότερο γάλα από τα άλλα είδη αγελάδα. Μήπως ξέρεις ποιο μπορεί να είναι το σχέδιό της έχει απόλυτο δίκιο. Η Ολλανδέζικη Αγελάδα έχει άσπρα και μαύρα μπαλώματα. Αυτό το ζώο μοιάζει με άλογο, αλλά δεν είναι. Είναι μια ζεύρα. Οι ζεύρες έχουν ένα σχέδιο που τις βοηθά να κρύβονται στις σκιές που σχηματίζουν τα κλαδιά των δέντρων. Όταν πολλές ζεύρες είναι μαζί, το σχέδιό τους δυσκολεύει τα λιοντάρια να τις κυνηγήσουν, γιατί δεν μπορούν να τις ξεχωρίσουν. Ξέρεις ποιο είναι το σχέδιο της ζεύρας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η ζεύρα έχει άσπρες και μαύρες ραβδόσεις. Γι' αυτό ένα ριγέ άλογο λέγεται ζεύρα. Να ένα παπαγάλο. Αυτό το πουλί δεν χρησιμοποιεί τα χρώματα για να κρυφτεί. Του αρέσει να επιδεικνύει τα όμορφα χρωματιστά φτερά του. Βλέπει το σχέδιο του παπαγάλου. Διάλεξε το σωστό σχέδιο. Οι παπαγάλοι μπορεί να έχουν πολλά διαφορετικά χρώματα. Αυτός έχει λαμπερά κίτρινα και πράσινα φτερά. Χάρη σε σένα όλα τα ζωάκια είναι χαρούμενα. Τώρα έχουν το σωστό σχέδιο και χρώμα. Μια και ξέρεις τόσο καλά να διαλέγεις σχέδια, διάλεξα κι εγώ ένα κομμάτι του παζλ ειδικά για σένα. καλώ ήρθε στο σταθμό τη διασκέδαση. Βρίσκεσαι σε ένα παράξενο πλανήτη μακριά στο διάστημα. Βλέπει αυτό το αυγό. Μέσα σε αυτό βρίσκεται ένα τερατάκι που περιμένει να γεννηθεί. Θα χρειαστεί να το φροντίσει. Όταν γεννηθεί το τερατάκι, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα αντικείμενα για να μεγαλώσει. Αυτό είναι φαγητό για τέρατα. Το τερατάκι τρελαίνεται για κρατσανιστά παϊδάκια και κόκαλα για βραδινό. Πρόσεξε όμως, μη το μπουκώσεις, αυτός είναι χυμός για τέρατα. Είναι πικάντικος και γεμάτος μπουρμπουλήθρες. Αυτή είναι η ειδική βούρτσα για τερατάκια. Το τερατάκι πρέπει να χτενίζει το φωλιδωτό του δέρμα με τα καρφιά για να το διατηρήσει σε καλή κατάσταση. Αυτό είναι το αγαπημένο παιχνίδι του μικρού μας τέρατος. Το όνομά του είναι Θανάσης. Ο καημένος είναι λίγο ταλαιπωρημένος. Αυτό είναι το ειδικό λουρί για τερατάκια. Πρέπει να βγάζει το τερατάκι μας βόλτα για να διατηρεί τη φόρμα του. Α! Κάτι συμβαίνει! Το τερατάκι είναι έτοιμο να βγει από το αυγό. Α! Τι γλυκούλικο που είναι! Και πεινάει κιόλας. Κάνε κλικ στο φαγητό και σύρε το δίπλα του για να πάρει ένα μεζεδάκι. Μιαμ, μιαμ. Ένα μεγάλο γεύμα με κρατσανιστά παϊδάκια και κόκαλα ήταν ό,τι ακριβώ ήθελε το τερατάκι. Πολύ άρεσε το τερατάκι σου ο πικάντικος και γεμάτος μπουρμπουλή θρεσχυμός. Σύρε τη βούρτσα με τα καρφιά στο τερατάκι. Κάνε κλικ ξανά για να πάει πίσω στη θέση της η βούρτσα. Ω! Oh, στο τερατάκι σου δεν αρέσει να το βουρτσίζεις πολύ. Καλύτερα να αφήσεις τη βούρτσα στην άκρη. κρατάκι σου είναι πιο χαρούμενο όταν έχει παρέα το φίλο του το θανάσει. Τώρα μπορείς να βγάλεις βόλτα το ταρατάκι σου. Του χρειάζεται λίγη άσκηση. Σύρε το λουρί αριστερά και δεξιά για να κινηθεί. Κάνε κλικ σε κάτι άλλο όταν θελήσεις να αφήσει την άκρη το λουρί. Σύρε το λουρί αριστερά και δεξιά για να κινηθεί. Κάνε κλικ σε κάτι άλλο. φροντίζεις το τερατάκι σου πολύ καλά. Του έδωσες και τα πέντε πράγματα που χρειάζεται για να μεγαλώσει. Μπορείς να μείνεις εδώ και να το παρακολουθείς καθώς μεγαλώνει αν θέλεις ή να ξανάρθεις αργότερα για να δεις τι κάνει. Ελπίζω να έδωσες το τερατάκι όλα όσα χρειάζεται. Αντίο τερατάκι! Γεια σου και πάλι. Κολλάω στον τοίχο τι εικόνε μου με τα ζώα. Ξέρεις ποιο ζώο κόλλησα στον τοίχο μετά την τελευταία σου επίσκεψη. Εγώ ξέρω, εγώ ξέρω, την Καμιλοπάρδαλη. Σωστά. Πω, έχει κολλήσει στο χέρι μου ένα κομμάτι χαρτί και δεν λέει να ξεκολλήσει. Πρέπει να είσαι προσεκτικό με την κόλασηση. Αλλιώ θα κολλήσουν περισσότερα ζώα πάνω σου από ότι στον τοίχο. Πρόσεξε, μην κολλήσεις κι εσύ. Εξερεύνησε την τάξη για να δει τι μπορεί να βρει. Ένα, ένα, δύο, δύο τρία, τρία, τέσσερα, πέντε διάλεξε το κίτρινο. Είναι κόκκινο. Τι χρώμα είναι αυτό? Είναι μπλε. Κάπα. Έλα να γνωρίσεις μερικούς ακόμα φίλους μου. Γεια σου, θα σου γνωρίσω μερικούς από τους φίλους μου. Αλέξης, Αγγέλα, Γιάννης. Μυρτό, Γιώργος, Ελπίδα, Σακίλ, Πέτρος, Ναταλία, Χρήστος και Σοφία. Έχω φτιάξει πολλές ζωγραφιές και τις έχω βάλει σε φακέλους, μία για κάθε φίλο μου. Πρέπει όμως να τους μοιράσω. Θα με βοηθήσεις. Θα διαλέξω έναν από τους φακέλους μου και θα σου πω σε ποιο φίλο μου πρέπει να τον δώσεις. Όταν μαντέψει σωστά, σύρε το φάκελο στο φίλο μου και αυτός θα τον κρατήσει. Αφού με βοηθήσεις να παραδώσω όλους τους φακέλους μου, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Θα ήθελα να δώσεις αυτόν το φάκελο στον Αλέξη. Ο Αλέξης έχει καστανά μαλλιά και μεγάλο χαμόγελο. Λέει συνέχεια ανέκδοτα και με κάνει να γελάω. Φοράει γυαλιά και ένα κίτρινο μπλουζάκι με κουκούλα. Ευχαριστώ. Πρέπει να δώσεις αυτόν το φάκελο στη Σοφία. Πάντοτε συναντώ τη φίλη μου τη Σοφία όταν πηγαίνω στο γυμναστήριο. Είναι η πιο μικρόσωμη από όλους τους φίλους μου και έχει όμορφα μακριά μαύρα μαλλιά. Ευχαριστώ! Πρέπει να δώσεις αυτόν το φάκελο στο Γιάννη. Ο Γιάννης έχει πορτοκαλί μαλλιά και πολλές μικροσκοπικές φακίδες στη μύτη του. Φοράει μπλε μπλούζα και κάνει καταπληκτικά σκίτσα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσεις αυτόν το φάκελο στο Γιώργο. Ο Γιώργος είναι ο πιο έξυπνος φίλος μου. Ξέρει όλες τις απαντήσεις στην τάξη. Έχει σκούρα καστανά κοντά μαλλιά και φοράει γυαλιά και ένα πράσινο μπλουζάκι. Δεν είναι για αυτόν το φίλο μου. Μπορείς, σε παρακαλώ, να παραδώσεις αυτόν το φάκελο στο Γιώργο. Θα ήθελα να δώσεις το φάκελο στο φίλο που μόλις περιέγραψα. Πρέπει να δώσεις αυτό το φάκελο στο Γιώργο. Σε αυτό το παιχνίδι βρίσκουμε τους ανθρώπους ανάλογα με την περιγραφή τους. Θα ήθελα να δώσεις το φάκελο στο φίλο που μόλις περιέγραψα. Πρέπει να δώσεις αυτό το φάκελο στο Γιώργο. Ευχαριστώ πρέπει να δώσεις αυτόν το φάκελο στη Μυρτό. Η φίλη μου η Μυρτό είναι άσο στους υπολογιστές. Πάντα με βοηθάει όταν κολλάω. Έχει κοντά ξανθά μαλλιά και φοράει μία μπλούζα με ρίγες. Ευχαριστώ! Θα ήθελα να δώσεις αυτόν το φάκελο στην Αταλία. Η φίλη μου η Ναταλία έχει πολύ πλάκα. <laughs> Κάνει συνέχεια γκριμάτσε και σκάω στα γέλια. Έχει μαύρα μαλλιά και τα πιάνει συνήθω ψηλά στο κεφάλι τη. Ευχαριστώ. Πρέπει να δώσεις αυτόν το φάκελο στην Αγγέλα. Στη φίλη μου την Αγγέλα αρέσουν οι φιόγκοι. Το φόρεμά της είναι γεμάτο φιόγκους και έχει ένα μεγάλο φιόγκο στα κόκκινα μαλλιά της. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσεις αυτόν το φάκελο στον Πέτρο. Ο Πέτρος είναι ο καλύτερος φίλος μου στο βόλεϊ. Έχει ξανθά μαλλιά που πετάνε και φοράει ένα μπλουζάκι με βούλες. Ευχαριστώ. Πρέπει να δώσεις αυτόν το φάκελο στην ελπίδα. Η φίλη μου η Ελπίδα φοράει ένα κόκκινο μπλουζάκι με λουλούδια. Της αρέσει να πιάνει τα καστανά μαλλιά της κοτσιδάκια. Ξέρει την καλύτερη ορθογραφία σε ολόκληρη την τάξη μου. Ευχαριστώ! Θα ήθελα να δώσεις αυτόν το φάκελο στο Σακίλ. Ο Σακίλ είναι ο ψηλότερο από τους φίλους μου. Έχει πολύ κοντά μαύρα μαλλιά και φοράει ένα πράσινο μακό μπλουζάκι. Ευχαριστώ. Πρέπει να δώσεις αυτόν το φάκελο στο Χρήστο. Ο φίλος μου ο Χρήστος έχει πολύ σγουρά ξανθά μαλλιά που πετάνε γύρω από το κεφάλι του. Όταν γελά, ζαρώνει τη μύτη του που είναι γεμάτη φακίδες. Ευχαριστώ. Ζήτω! Παρέδωσες όλους τους φακέλους μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω και εγώ κάτι να παραδώσω, ειδικά για σένα. Είναι ένα κομμάτι του παζλ. Θέλεις να μοιράσουμε μερικούς ακόμα φακέλους. Αν θέλεις να ξαναπέξεις, κάνε κλικ σε έναν από τους φίλους μου. Ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην τάξη. Γεια σου! Καλώ ήρθε και πάλι στην τάξη μα. Έκανα εξάσκηση στα γράμματα. Μήπω ξέρετε ποιο γράμμα είναι αυτό, Μπορεί να μα βοηθήσει λίγο. Εντάξει, είναι το πρώτο γράμμα από το όνομα κάποιου που τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά με τα γράμματα. Αναρωτιέμαι ποιο να είναι. Κάποιο που τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά με τα γράμματα. Μήπως είναι το ΤΑΦ από το ταχυδρόμος? Όχι, όχι. Δεν εννοώ αυτού του είδους τα γράμματα. Είναι το φι. Φι από το φιφί. -φι. Το ήξερα αυτού. Εξερεύνησε στην τάξη. Κάνε κλικ σε διάφορα σημεία. Υπάρχουν πολλά πράγματα να δεις. <χω> 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 πώς πάει? Φι. ήρθε η ώρα να κάνουμε προσθέσεις. Τέλεια! Χαίρομαι που θέλεις να παίξεις το παιχνίδι μου με τις προσθέσεις. Ετοιμάσου να βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει. Το παιχνίδι μου με τις προσθέσεις είναι πανεύκολο και είναι πολύ διασκεδαστικό να χρησιμοποιείς την τεράστια άρθμο μηχανή μου. Άσε με να σου δείξω πώς παίζεται το παιχνίδι. Θα σου δώσω δύο αρκουδάκια. Μετά θα σου δώσω άλλα δύο αρκουδάκια. Τώρα μέτρησε πόσα αρκουδάκια έχει συνολικά. Ας τα μετρήσουμε μαζί. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέσσερα αρκουδάκια. Κάνε λοιπόν κλικ στο κουμπί τέσσερα. Αυτό είναι. Δύο αρκουδάκια συν δύο αρκουδάκια κάνουν τέσσερα αρκουδάκια. Τώρα, πριν αρχίσει τις προσθέσεις, θα ήθελα να μάθω σε τι φόρμα νιώθεις ότι είσαι σήμερα. Αν νιώθεις ότι είσαι σε καλή φόρμα, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν νιώθεις όμως ότι είσαι σε φοβερή φόρμα, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Ας αρχίσουμε το μέτρημα. Αν κάνεις πέντε προσθέσει θα προσθέσω κι εγώ άλλο ένα κομμάτι του παζλ στη συλλογή σου. Θα σου δώσω οκτώ παπάκια. Και ακόμα ένα παπάκι. Πόσα είναι όλα αυτά μαζί? Εννέα. Μπράβο σου! Συγχαρητήρια! Θα σου δώσω πέντε βατραχάκια. Πρόσθεσε και ένα βατραχάκι. Πόσο μας κάνουν αυτά? Έξι. Μπράβο σου! Συγχαρητήρια! Πάρε τρία αρκουδάκια. Και ακόμα τέσσερα αρκουδάκια. Πόσο μας κάνουν αυτά? Επτά. Μπράβο σου! Συγχαρητήρια! πάρε πέντε ψάρια και ακόμα ένα ψάρι. Πόσο μας κάνουν αυτά? Έξι. Σωστά! Πάρε τρία σκυλάκια. Πρόσθεσε και επτά σκυλάκια. Πόσο μας κάνουν αυτά? Δέκα. Μπράβο σου! Συγχαρητήρια! Τέλεια! Είσαι άσος στην πρόσθεση! Ορίστε ένα κομμάτι του παζλ. ένα σκύβο, δύο κύβοι, τρει κύβοι, συν ένα σκύβο ακόμα, μα κάνει τέσσερι σκύβου! Ναι, Φιφί. Και μέσα στην τάξη είμαστε τέσσερι. Αν βγω από το δωμάτιο, τι θα συμβεί, Θα ησυχάσουμε λιγάκι. Χαχα. Χα. Μη χαίρεσαι, δεν βγαίνω ακόμα. Έχω πολλέ προσθέσει να κάνω ακόμα. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι. Κάνουμε προσθέσεις. Βλέπω τι βλέπω. Ότι μας περιμένει ένα φοβερό παιχνίδι. Λατρεύω τα παιχνίδια με γράμματα. Ας παίξουμε το παιχνίδι «Βλέπω τι βλέπω» με όλα τα πράγματα που μπορείς να δεις στον πίνακα. Τα μάτια σου 14. Πριν αρχίσεις, θέλω να ξέρω πόσο καλή όραση νομίζεις ότι έχεις. Αν νιώθεις ότι έχεις μάτια ετού, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί πιστεύεις όμως ότι το μάτι σου είναι καλύτερο και από του αετού, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Ξεκινάμε! Θα διαλέξω δύο πράγματα από αυτά που βλέπω στον πίνακα. Μετά θα σου πω το γράμμα με το οποίο αρχίζουν και τα δύο. Θέλω να προσπαθήσεις να μαντέψεις τι είναι αυτά που βλέπω. Μετά κάνε κλικ και στα δύο. Εύκολο είναι! Για να είναι το παιχνίδι πιο διασκεδαστικό, θα σου κάνω μία ερώτηση για να σου πω το γράμμα. Αν βρεις 10 πράγματα που βλέπω, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Βλέπω, τι βλέπω, δύο πράγματα που αρχίζουν από... πω α. Ασθενοφόρο. Σωστά. Μπορείς να βρεις και το άλλο. Έχει Έχεις δίκιο! Βλέπω, τι βλέπω! Δύο πράγματα που αρχίζουν από γάμα! Γάτα! Μπράβο! Μπορείς να βρεις το άλλο πράγμα που αρχίζει από γάμα! Αυτό δεν αρχίζει από Γάμα! Προσπάθησε πάλι! Ψάχνεις για δύο πράγματα που αρχίζουν από... Γάμα! Γάμα! Το... Είναι το γράμμα που έχει τον ήχο... Γου! Γλάστρα! Μπράβο! Βλέπω, τι βλέπω! Δύο πράγματα που αρχίζουν από... Δέλτα. Δέντρο. Σωστά. Μπορείς να βρεις το άλλο πράγμα που αρχίζει από... Δέλτα. Δαχτυλίδι. Έχεις δίκιο. Βλέπω, τι βλέπω. Δύο πράγματα που αρχίζουν από... Υ. ή ένα. Τα πας πολύ καλά. Μπορείς να βρεις και το άλλο. Ήφασμα. Σωστά. Βλέπω, τι βλέπω. Δύο πράγματα που αρχίζουν να πω. Ζήτα. Ζάρι. Τα πας πολύ καλά. Μπορείς να βρεις και το άλλο. Ζόνι! Μπράβο! Ζήτω! βρήκε όλα τα πράγματα που έβλεπα! Είσαι αστέρι σε αυτό το παιχνίδι! Βλέπω ότι βλέπω ένα κομμάτι του παζλ ειδικά για σένα! καλώ ήλθε και πάλι στο σταθμό τη διασκέδαση. Α ρίξουμε μια ματιά για να δούμε πώ πάει το τερατάκι σου. Τι βλέπω. Το τερατάκι σου έχει μεγαλώσει λίγο. Πρέπει να το φροντίζεις με το σωστό τρόπο. Τώρα κάνε κλικ και σύρε καθένα από αυτά τα αντικείμενα δίπλα στο τερατάκι σου. Νιώμ, νιώμ. Ένα μεγάλο γεύμα με κρατσανιστά παϊδάκια και κόκαλα ήταν ό,τι ακριβώ ήθελε το τερατάκι. <Κι> Πολύ άρεσε στο τερατάκι σου ο πικάντικος και γεμάτος μπουρμπουλήθρες χυμός. Σύρε τη βούρτσα με τα καρφιά στο τερατάκι. Κάνε κλικ ξανά για να πάει πίσω στη θέση. Θε... Ω! Oh, στο τερατάκι σου δεν αρέσει να το βουρτσίζεις πολύ. Καλύτερα να αφήσει τη βούρτσα στην άκρη. Αυτό πρέπει να το σύρε. Το τερατάκι σου είναι πιο χαρούμενο όταν έχει παρέα το φίλο του το Θανάση. Σύρε το λουρί αριστερά και δεξιά για να κινηθεί. Κάνε κλικ σε κάτι άλλο όταν θελήσεις να αφήσεις την άκρη το λουρί. Αυτό είναι! Έδωσε στο τερατάκι σου όλα όσα χρειάζεται για να μεγαλώσει μπορείς να μείνεις εδώ και να το παρακολουθείς καθώς μεγαλώνει ή να ξανάρθεις αργότερα. Βλέπω τι βλέπω. Mm, ποιος να είναι άραγε. Εσύ είσαι. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι. Βλέπω τι βλέπω. Τέλεια. Ας αρχίσουμε. Τι ωραία Καλά, γύρισες για να παίξουμε το παιχνίδι Βλέπω Τι Βλέπω. Λοιπόν, ελπίζω να έχεις προετοιμαστεί για να τα βρει όλα. Πριν αρχίσεις, θέλω να ξέρω πόσο καλή όραση νομίζεις ότι έχεις. Αν νιώθει ότι έχεις μάτι αετού, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν πιστεύει όμως ότι το μάτι σου είναι καλύτερο και από του αετού, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Πώς παίζετε το παιχνίδι μου Βλέπω, τι βλέπω Κάνε κλικ στο κουμπί της βοήθειας Αν θέλεις να σου εξηγήσω Πώς παίζεται το παιχνίδι Ή κάνε κλικ πάνω μου Για να αρχίσουμε να παίζουμε Βλέπω, τι βλέπω Δύο πράγματα που αρχίζουν από Ε, ἐλκύθρο Τα πας πολύ καλά Μπορείς να βρεις το άλλο πράγμα που αρχίζει από... Ε. Αυτό δεν αρχίζει από... Ε. Ξαναπροσπάθησε. Ελάφι, έχεις δίκιο. Βλέπω, τι βλέπω, δύο πράγματα που αρχίζουν από... Δέλτα. Δέντρο. Μπορείς να βρεις το άλλο πράγμα που αρχίζει από δέλτα Δαχτυλίδι Τα πας πολύ καλά Βλέπω, τι βλέπω Δύο πράγματα που αρχίζουν από θήτα Θερμόμετρο Μπράβο! Μπορείς να βρεις το άλλο πράγμα που αρχίζει από θήτα. τρανίο, Μπράβο! Έτσι, μπράβο! Βλέπω, τι βλέπω, δύο πράγματα που αρχίζουν από γάμα. Γάτα. Έχεις δίκιο. Μπ. Μπορείς να βρεις το άλλο πράγμα που αρχίζει από γάμα, γλάστρα. Μπράβο! Βλέπω, τι βλέπω, δύο πράγματα που αρχίζουν από ύψιλον. Ή ένα. Μπράβο! Μπορείς να βρεις το άλλο πράγμα που αρχίζει από ύψιλον. Ήφασμα. Σωστά! Ζήτω! βρήκε όλα τα πράγματα που έβλεπα! Είσαι αστέρι αυτό το παιχνίδι! Συγχαρητήρια! Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να ξαναπέξεις το παιχνίδι μου ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην τάξη! Ένα δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Αυτή η καμιλοπάρδαλη είναι γεμάτη στίγματα. Μήπως έχει η λαρά. Όχι, πάντα έχει στίγματα. Κάνε κλικ πάνω μου για να μάθεις γιατί ορισμένα ζώα έχουν βούλες, ενώ άλλα έχουν ραβδόσεις. Μετά, ταιριαξέ τα με το σχέδιό του. Πάμε να συναντήσουμε μερικά υπέροχα ζωάκια. Καλώ ήλθε και πάλι στο θαυμάσιο παιχνίδι μου με τα σχέδια. Ξέρει πώ παίζεται. Αν ξέρει, κάνε κλικ πάνω μου και θα σου δείξω το πρώτο ζωάκι. Σε αυτό το παιχνίδι μαθαίνουμε για τα διαφορετικά σχέδια και χρώματα που έχουν τα ζωάκια για να κρύβονται ή να κυνηγούν στα μέρη που ζουν. Ωραία. Βρες το σχέδιο ή το χρώμα αυτού του ζώου. Αυτός είναι ένα σκύλο δελματίας. Αυτή η ράτσα έχει ενα σκυλο δελματια αυτη όμορφο σχέδιο στο τρίχωμά τη. Μπορεί να έχεις δει ένα παρόμοιο σκύλο σε μια πολύ γνωστή ταινία. Μπορεί... Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο σκύλος Δαλματίας έχει μαύρες βούλες πάνω στο λευκό τριχωμά του. Να μια πολική αρκούδα. Οι πολικές αρκούδες ζουν κοντά στον παγωμένο βόρειο πόλο. Χρειάζονται παχιά γούνα για να μην κρυώνουν. Η γούνα τους έχει ένα χρώμα που τις βοηθά να κρύβονται στο χιόνι και στον πάγο. Τι χρώμα είναι... έχει απόλυτο δίκιο. Η πολική αρκούδα έχει γυαλιστερή άσπρη γούνα. <χω> Αυτός είναι ένας βάτραχος. Το χρώμα που έχει το λεπτό υγρό δέρμα του δυσκολεύει τον εντοπισμό του στις γεμάτες αγριόχορτα λιμνούλες όπου ζει. Κάνε κλικ στο σχέδιο του βατράχου έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτός ο βάτραχος έχει ανοιχτό καφέ, υγρό δέρμα με σκούρες καφέ κυλίδες. Τι σχέδιο έχει η μπλούζα μου, κόκκινες ρίγες σε κίτρινο φόντο ή κίτρινες ρίγες σε κόκκινο φόντο. Δεν είμαι σίγουρος. Αυτός είναι ένας κροταλίας. Πρόσεξε μη σε δαγκώσει. Ο κροταλίας έχει φολιδωτό σχέδιο στο δέρμα του που τον βοηθά να κρύβεται στην άμμο της ερήμου. Με τι νομίζεις ότι μοιάζει? Διάλεξες το σωστό σχέδιο. Ο Κροταλίας έχει ανοιχτό καφέ, φωλιδωτό δέρμα για να κρύβεται πιο εύκολα στην άμμο. Να μια πεινασμένη τίγρη. Όταν οι τίγρες κυνηγούν ζώα, τα πλησιάζουν απρόσμενα. Πρέπει να έχουν ένα σχέδιο που δεν διακρίνεται εύκολα μέσα στα ψηλά χορτάρια. Μπορείς να το βρεις διάλεξες το σωστό σχέδιο. Η τίγρη έχει μαύρες δραβδώσεις στο καφεκόκκινο τρίχωμά της. Πώς λέμε ένα γατάκι με ρίγες? Τιγράκι! <Ρι> <Ρι> Αχ! Πρόσεχε! Μια σφίκα! Οι σφίκες μπορεί να σε τσιμπήσουν άσχημα! Τα χρώματα που έχουν λειτουργούν σαν προειδοποιητικό σήμα. Ξέρεις ποιο είναι το σχέδιο της σφίκας. <Τι> Διάλεξες το σωστό σχέδιο. Οι σφίκες έχουν μαύρες και κίτρινες ραβδόσεις. <Τι> Τελειώσαμε! Όλα τα ζωάκια έχουν τώρα τις βούλες, τις ραβδόσεις και τα χρώματα τους. Τα κατάφερες τέλεια στην επιλογή σχεδίων. Σου αξίζει ένα βραβείο. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης αν θέλεις να εκτυπώσεις την εικόνα κάποιου ζώου για να τη χρωματίσεις εσύ. Κάνε κλικ στα ζωάκια για να συνεχίσεις να παίζεις. Καλώ ήρθε και πάλι στο σταθμό της διασκέδασης. Ας ρίξουμε μια ματιά για να δούμε Πώς πάει το τερατάκι σου. <Ρι> Κοίταξε τι μέγεθος έχει το τερατάκι σου. Γίνεται όλο και πιο μεγάλο. Μου φαίνεται ότι το φροντίζεις πάρα πολύ καλά. Τώρα κάνε κλικ και σύρε καθένα από αυτά τα αντικείμενα δίπλα στο τερατάκι σου. <Ρι> Μιαμ, μιαμ. Ένα μεγάλο γεύμα με κρατσανιστά παϊδάκια και κόκαλα ήταν ό,τι ακριβώ ήθελε το τερατάκι. <Κι> Πολύ άρεσε στο τερατάκι σου, ο πικάντικος και γεμάτος μπουρμπουλήθρες Σύρε τη βούρτσα με τα καρφιά στο τερατάκι σου για να διατηρήσεις το φολιδωτό του δέρμα σε καλή κατάσταση. Κάνε κλικ ξανά για να πάει πίσω στη θέση της η βούρτσα. Το τερατάκι σου είναι πιο χαρούμενο όταν έχει παρέα το φίλο του, το Θανάση. Ένα μεγάλο γεύμα με κρατσανιστά παϊδάκια και κόκαλα ήταν ό,τι ακριβώς ήθελε το τερατάκι. Πρόσεχε να μην ταΐζεις υπερβολικά το τερατάκι. Του αρέσει το φαγητό. Μπορεί όμως να παραμεγαλώσει. <Ρι> <Σιώμ> ένα μεγάλο γεύμα με κρατσανιστά παϊδάκια και κόκαλα ήταν ό,τι ακριβώ ήθελε το τερατάκι. Πρόσεχε να μην ταζει υπερβολικά το τερατάκι. Του αρέσει το φαγητό. Μπορεί όμω να παραμεγαλώσει. <Σιώμ> Νιαμ Ένα μεγάλο γεύμα με κρατσανιστά παϊδάκια και κόκαλα ήταν ό,τι ακριβώ ήθελε το τερατάκι. Πρόσεχε να μην ταζει υπερβολικά το τερατάκι. Του αρέσει το φαγητό. Μπορεί όμω να παραμεγαλώσει. Μη χειρότερα. Το τερατάκι σου δεν είναι καθόλου σε φόρμα. Δεν κάνει όση άσκηση του χρειάζεται. Χρησιμοποίησε το λουρί για να το βγάλεις βόλτα. Τώρα κάνε κλικ και σύρε καθένα από τα άλλα αντικείμενα δίπλα στο τερατάκι σου. Σύρε το λουρί αριστερά και δεξιά για να κινηθεί. Κάνε κλικ σε κάτι άλλο όταν θελήσεις να αφήσεις την άκρη το λουρί. Um, ένα μεγάλο γεύμα με κρατσανιστά παϊδάκια και κόκαλα ήταν ό,τι ακριβώ ήθελε το τερατάκι. Uh. Πολύ άρεσε στο τερατάκι σου ο και γεμάτος μπουρμπουλή Σύρε τη βούρτσα με τα καρφιά στο τερατάκι σου για να διατηρήσεις το φολιδωτό του δέρμα σε καλή κατάσταση. Κάνε κλικ ξανά για να πάει πίσω στη θέση της η βούρτσα. Ένα μεγάλο γεύμα με κρατσανιστά παϊδάκια και κόκαλα ήταν ό,τι ακριβώ ήθελε το τερατάκι. Πρόσεχε να μην ταζει υπερβολικά το τερατάκι. Του αρέσει το φαγητό. Μπορεί όμω να παραμεγαλώσει. Αυτό πρέπει Έχει ήδη πάει βόλτα το τερατάκι σου. Δεν θέλει να ξαναπάει. Πρέπει να βάλεις στη θέση του το λουρί. Mm -mm -mm -mm. mm -mm -mm -mm. Ένα μεγάλο γεύμα με κρατσανιστά παϊδάκια και κόκαλα. ήταν ό,τι ακριβώς ήθελε το τερατάκι. Πρόσεχε να μην ταΐζεις υπερβολικά το τερατάκι. Του αρέσει το φαγητό. Μπορεί όμως να παραμεγαλώσει. Τι έπαθε το τερατάκι σου. Μου φαίνεται ότι του λείπει το παιχνιδάκι του. Τώρα κάνε κλικ και σύρε καθένα από τα άλλα αντικείμενα δίπλα στο τερατάκι σου. Αυτό πρέπει να το σύρεις ως το τερατάκι σου. Α, το τερατάκι σου είναι πιο χαρούμενο όταν έχει παρέα το φίλο του το Θανάση. Σύρε το λουρί αριστερά και δεξιά για να κινηθεί, κάνε κλικ σε κάτι άλλο όταν θελήσεις να αφήσεις την άκρη το λουρί. Μιαμ, μιαμ. Ένα μεγάλο γεύμα με κρατσανιστά παϊδάκια και κόκαλα ήταν ό,τι ακριβώς ήθελε το τερατάκι. Πολύ άρεσε το τερατάκι σου ο και γεμάτος μπουρμπουλή χυμός. Ελπίζω να έδωσε στο τερατάκι όλα όσα χρειάζεται. Αντίο τερατάκι. όλα στην τάξη. Υπάρχουν και άλλα πράγματα να δεις το παιχνίδι μου. Τι θα παίξεις, Φιφί? Θα παίξω το παιχνίδι. Βλέπω τι βλέπω. Κάνε κλικ πάνω μου. Αν θέλεις να παίξεις και εσύ το παιχνίδι, βλέπω τι βλέπω. Ένα σκύβος, δύο κύβοι, τρεις κύβοι συν ένα σκύβο ακόμα, μας κάνει τέσσερις σκύβους. Ναι, Φιφί και μέσα στην τάξη είμαστε τέσσερις. Αν βγω από το δωμάτιο, τι θα συμβεί? Θα ησυχάσουμε λιγάκι. Χαχα. Χα. Μη χαίρεσαι, δεν βγαίνω ακόμα. Έχω πολλές προσθέσεις να κάνω ακόμα. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι. Κάνουμε προσθέσεις. Καλώς ήρθες στο διασκεδαστικό παζλ. Κοίτα, έχει ένα κομμάτι του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρει τη σωστή θέση του και σύρε το εκεί. Σωστά! Μπράβο σου! Να άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του! Αυτό είναι! Μπράβο! Να άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Ωραία! Το τέριαξε πολύ σωστά. Να άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Σωστά! Μπράβο σου! Αυτό το μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα δες τι θα γίνει αν κάνεις κλικ στις εικόνες. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων. Hey, παιδιά! Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν τίποτε θαλάσσια τέρατα εδώ γύρω. Μη λε, χαζομάρε, Φιφί. Αυτά συμβαίνουν μόνο στα βιβλία. Σε λίγο θα ψάχνει και για κανένα βυθισμένο θησαυρό. Wow! Κοιτάξτε όλα αυτά τα πλάσματα! Βλέπω ένα χταπόδι, έναν πάγουλο, μια τσούχτρα και έναν καρχαρία. Έναν Είναι καρχαρία! Έναν καρχαρία! Γρήγορα! εδώ! Αν κάνεις κλικ σε διάφορα σημεία αυτή της υποβρύχιας εικόνας, σε περιμένουν πολλές ψαροεκπλήξεις!